Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες επηρέασαν και την αγορά, ακόμα και την περίοδο των εορτών. Η αγορά είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα μεγάλο, το οποίο οι ερμηνείες υπάρχουν πάρα πολλές, τα αίτια είναι γνωστά, αλλά σε κάποια από αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τι εννοώ? Πληροφορίες μου είναι ότι γενικά ο μήνας Δεκέμβρης, αλλά και γενικότερα οι μέρες των εορτών, ήταν χαμηλές πτωτικά, δηλαδή με μείον, το πρόσημο ήταν μείον, και σε ελάχιστα μαγαζιά θα είναι περίπου το ίδιο όπως ήταν και πέρσι, και ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης των 10%, δηλαδή να ήταν αντί λίγο παραπάνω. Γενικά όμως η πλειοψηφία ήταν πτωτική. Τώρα, αν θέλετε να τα αναλύσουμε, τα αίτια είναι πολλά. Το γνωστό είναι οι φόροι, οι πολλοί φόροι, έτσι, η κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα, το ξέρουμε, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος είναι αυτό το πρόβλημα. Οι πάρα πολλοί φόροι έχουν εξαντλήσει τα οικονομικά τους καταναλωτές, οπότε δεν τους περισσεύει να κάνουν αυτές τις αγορές. Δηλαδή γενικά η αγορά της ένδυσης και της υπόδησης τις θεωρούν σε δευτερεύουσα μοίρα, ας πούμε, και φυσικά κοιτάνε να πάρουν τα μέσα απαραίτητα, να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους, να πάρουν φαγόσιμα ήδη για τις μέρες των Χριστουγέννων κλπ. Και αν τους περισσέψει, ψωνίζουν για κάποιες υποχρεώσεις. Οι εμπόροι από την πλευρά τους προσδοκούν πλέον στις χειμερινές εκπτώσεις που ακολουθούν. Δεν κάναμε αυτό που περιμέναμε, να δουλέψουμε τις γιορτές, περιμένουμε τις εκπτώσεις. Φυσικά ο κόσμος επιδιώκει, εδώ που τα λέμε, να ψωνίζει τις εκπτώσεις, και δυστυχώς το λέω για εμάς, για τους εμπόρους, ο κόσμος ψωνίζει από εκπτώσεις σε εκπτώσεις και από προσφορές σε προσφορές, και πολύ ελάχιστοι ψωνίζει τις κανονικές περιόδους. Κοιτάει να εκμεταλλευτεί το όποιο ποσοστό που έχει κάθε κατάστημα. Και φυσικά το καταλαβαίνουμε, είναι κατανοητό αυτό το πράγμα, και εμείς σαν καταναλωτές πάντα όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει την ευκαιρία να το πάρει αυτό το προϊόν που του αρέσει σε χαμηλότερη τιμή.